Χαίρετε! Είμαστε η μαθηματική δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στα Ματάρο Ευαγγελία και... Σύρμου Ελένη! Και με την παρουσίαση αυτή έχουμε σκοπό την ανάδειξη μιας καινοτόμου διδακτικής προσέγγισης στα μαθηματικά με τη βοήθεια της διαδραστικής αφήσας επαυξημένης πραγματικότητας AR μαθηματική περιπλάνηση στο P Φ. -E. Η χρήση νέων τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία είναι τα τελευταία χρόνια βασικό εργαλείο της διδασκαλίας, μια και αποδεδειγμένα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που μαθαίνουμε στην πράξη. Βασικό χαρακτηριστικό του M-Learning με τη χρήση των κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ότι επιτρέπει στους μαθητές να οικοδομούν τη γνώση τους σε διαφορετικό πλαίσιο μάθησης πέρα από το χρόνο και το χώρο. Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η αξιοποίηση των κινητών συσκευών στο πλαίσιο ενός project διαδραστικής αφήσας επαυξημένης πραγματικότητας με θέμα την περιπλάνηση στα μαθηματικά γυμνασίου και ηλικίου. Βασικός στόχος της σχετικής εκπαιδευτικής δράσης είναι η ανάδειξη μιας καινοτόμου διδακτικής προσέγγισης που θα κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθηματικά, ξεπερνώντας τους χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς της διδακτικής πράξης. Η χρήση των κινητών συσκευών, mobile learning, τα τελευταία χρόνια αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και της ημιτυπικής ή άτυπης Θεωρείται μια καινούρια προοπτική που ανοίγεται ως εξέλιξη στην ψηφιακή μάθηση, έχοντας πάντα βέβαια και την υποστήριξη της τεχνολογίας τόσο σε υλικό όσο και λογισμικό μέρος. Με τη χρήση των σύγχρονων φορητών συσκευών στην εκπαίδευση, δεν περιορίζεται η μάθηση αυστηρά σε συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά επιχειρείται ένα συνδυασμός του σχολικού χώρου αλλά και του χρόνου. Στα παραδοσιακά μαθησιακά περιβάλλοντα, οι μαθητέ προσλαμβάνουν πληροφορίε ή γνώσει σε πρώτο χρόνο και συνήθω τι εφαρμόζουν σε δεύτερο χρόνο, σε μελλοντικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Αζούμα, ω επαυξημένη πραγματικότητα ορίζεται η συνύπαρξη του πραγματικού κόσμου με εικονικά αντικείμενα. Η επαυξημένη πραγματικότητα έχει τα εξή τρία χαρακτηριστικά: Να συνδυάζει τον κανονικό κόσμο με τον εικονικό, να αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο και να είναι τρισδιάστατε οι απεικονίσει. Με τη χρήση των κινητών συσκευών γίνεται σε πρώτο χρόνο η εφαρμογή της γνώσης, με αποτέλεσμα να κρατάει σε εγρήγορση το ενδιαφέρον των μαθητών. Επίσης, μπορούν να εφαρμοστούν πιο ενεργητικές στρατηγικές μάθησης και οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν στο δικό τους πλαίσιο, το οποίο θα οδηγήσει σε μάθηση υψηλότερου επίπεδου. Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο από ηλεκτρονικά αποθετήρια ή να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο χωρίς χρονικούς ή τοπικούς περιορισμούς. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα μαθηματική περιπλάνηση στο ΠΚΕΦΗ είναι ουσιαστικά μια διαδραστική αφήσα επαυξημένης πραγματικότητας με εφαρμογή στα μαθηματικά γυμνασίου λυκείου χωρίς να αποκλείει μια διευρυμένη προσέγγιση. Βασικό σκοπός είναι να χρησιμοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα παρέχοντας τη δυνατότητα να αξιοποιήσει μαθηματικέ μαθηματικές γνώσεις μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των φορητών συσκευών. Επιμέρους σκοπός θα λέγαμε ότι είναι η μαθηματική περιπλάνηση του χρήστη επισκέπτη της συγκεκριμένη διαδραστικής αφήσας μέσα από το λογισμικό επαυξημένης πραγματικότητας με οπτική αναγνώριση εικόνας στον κόσμο των μαθηματικών από την αρχαιότητα έως σήμερα. Με αφορμή τις χαρακτηριστικές φιγούρες γνωστών μαθηματικών δημιουργήθηκαν τα διαδραστικά εικονίδια, αφήγηση, βίντεο, ασκήσεις και αποθετήριο. Στο εικονίδιο αφήγηση υπάρχουν αφηγήσει για τη ζωή και το έργο των μαθηματικών με τι φωνέ μαθητών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση. Στο εικονίδιο βίντεο υπάρχουν παρουσιάσει σε μορφή βίντεο από μαθητέ που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση, αλλά και επιλογέ από το διαδίκτυο με επιλεγμένη μουσική επένδυση. Στο εικονίδιο ασκήσει υπάρχουν διαδραστικέ ασκήσει online σε προγράμματα όπω Google Forms, Live Worksheets, Learning Apps. Στο εικονίδιο αποθετήριο υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό σε υπερσυνδέσμους που παραπέμπουν σε βίντεο στο YouTube, κείμενα ηλεκτρονικής μορφής σε PDF και αρχεία στο GeoGebra.org και στο φωτόδεντρο EduGR. Η διαδραστική αφίσα μπορεί να αξιοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους. Α για την ανάδειξη της ιστορικής εξέλιξης των μαθηματικών από την αρχαιότητα μέχρι και τον 20ο αιώνα, της χρησιμότητας των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή, της συνεισφοράς των μαθηματικών στην εξέλιξη άλλων επιστημονικών πεδίων, της ανάγκης να αναπτυχθούν νέοι τομείς στα μαθηματικά, Β για τις ανάγκες διδασκαλίας στο σχολείο όπως συγκρότηση τράπεζας υλικού σε σχέση με τα μαθηματικά, αυτοξιολόγηση και αξιολόγηση μαθητών με online ασκήσεις, υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων στο πλαίσιο της ανεστραμένης τάξης. Στο πλαίσιο χρήση τη διαδραστική αφήσα από την εκπαιδευτική κοινότητα, γίνεται μια ενδεικτική αξιοποίηση με την παράθεση εφαρμογών για το γυμνάσιο και το Λύκειο. Για την εφαρμογή στο γυμνάσιο επιλέχθηκε η διδασκαλία του Πυθαγορείου Θεωρήματος». Προπόθεση για τη συγκεκριμένη διδασκαλία είναι οι μαθητέ να διαθέτουν τη διαδραστική αφίσα AR επαυξημένη πραγματικότητα, μαθηματική περιπλάνηση στο πίκεφι, καθώ και μια φορητή συσκευή με κάμερα όπω κινητό ή τάμπλετ. Με τη διδασκαλία αυτή επιδιώκεται μέσω κατασκευή και παρατήρηση οι μαθητέ να ανακαλύψουν το Πυθαγόριο Θεώρημα. Η βασική ιδέα είναι οι έννοιε τετράγωνο υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου καθώ και τα τετράγωνα των κάθετων πλευρών του να πάψουν να είναι αφηρημένε και να οπτικοποιηθούν. Η οπτικοποίηση αυτή βοηθάει του μαθητέ να κάνουν τι εικασίε του, να διαρευνήσουν, να πειραματιστούν και στο τέλο να ανακαλύψουν. Το μάθημα υλοποιείται με το πλαίσιο τη ανεστραμμένη τάξη, δηλαδή με τη μορφή μια σύγχρονη διδασκαλία, τη οποία έχει προηγηθεί η ενημέρωση των μαθητών. Προτρέπουμε λοιπόν τους μαθητές πριν το μάθημα να δουν τα βίντεο το πυθαγόριο θεώρημα με ένα διαφορετικό τρόπο και πυθαγόριο θεώρημα από το αποθετήριο του οικουνιδίου με τη φιγούρα του πυθαγόρα στοχεύοντας στη διαδαστική αφίσα. Ανοιχνεύουμε στην τάξη προαπαιτούμενε γνώσεις και στη συνέχεια ανοίγουμε από το αποθετήριο για επεξεργασία του αρχείου δυναμικής γεωμετρίας GeoGebra. Ταυτόχρονα, ζητάμε από τους μαθητές να συμπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας που κάποια από τα ερωτήματά του βασίζονται στο δυναμικό σχήμα του αρχείου Τζεότζεμπρα. Τα ερωτήματα αυτά καθοδηγούν τους μαθητές στη διατύπωση του πυθαγορείου θεωρήματος, καθώς και στη διαπίστωση ότι αυτό είναι χρήσιμο στην έβρεση άγνωσης πλευράς ορθογωνίου τριγώνου, όταν είναι γνωστές οι άλλες δύο πλευρές. Τέλος, αναθέτουμε τις παρακάτω εργασίες για το σπίτι online άσκηση από το εικονίδιο ασκήσεις που βρίσκεται στη φιγούρα του Πυθαγόρα της διαδραστικής αφήσας AR για την αξιολόγηση των μαθητών. Μετά την ολοκλήρωση των απαντήσεων στα ερωτήματα της άσκησης, οι απαντήσεις έρχονται αυτόματα στο email μας. Διερεύνηση και περαιτέρω πειραματισμός στο αρχείο δυναμικής γεωμετρίας GeoGebra από το εικονίδιο αποθετήριο που βρίσκεται στη φιγούρα του Πυθαγόρα της διαδραστικής αφήσας AR. Παρακολούθηση βίντεο σχετικού με τη ζωή και το έργο του Πυθαγόρα από το εικονίδιο βίντεο που βρίσκεται στη φιγούρα του Πυθαγόρα της διαδραστικής Αφήσα AR ή ακρόαση του ηχητικού αρχείου που υπάρχει στο εικονίδιο αφήγηση. Παρακολούθηση του βίντεο Πυθαγόρας και μουσική κλίμακα από το εικονίδιο αποθετήριο που βρίσκεται στη φιγούρα του Πυθαγόρα της διαδραστικής Αφήσα AR. Για την εφαρμογή στο Λύκειο επιλέχθηκε η διδασκαλία του Θεωρήματο του Θαλή. Προπόθεση για τη συγκεκριμένη διδασκαλία είναι οι μαθητέ να διαθέτουν τη διαδραστική αφήσα επαυξημένη πραγματικότητα μαθηματική περιπλάνηση στο πι και φ, καθώ και μία φορητή συσκευή με κάμερα, όπω κινητό ή τάμπλετ. Με τη διδασκαλία αυτή, επιδιώκεται μέσω κατασκευή και παρατήρηση οι μαθητέ να ανακαλύψουν το θεώρημα του Θαλή. Η βασική ιδέα. Είναι η έννοια των ανάλογων πλευρών να μπορεί να γίνει εφαρμόσιμη και να οπτικοποιηθεί. Η οπτικοποίηση αυτή βοηθά τους μαθητές να κάνουν τις εικασίες τους, να διερευνήσουν, να πειραματιστούν και στο τέλος να ανακαλύψουν. Το μάθημα υλοποιείται με το πλαίσιο της ανεστραμένης τάξης, δηλαδή με τη μορφή μιας σύγχρονης διδασκαλίας της οποίας έχει προειδηγηθεί η ενημέρωση των μαθητών. Προτρέπουμε λοιπόν τους μαθητές, πριν το μάθημα, να δουν τα βίντεο «Θα λύσω πρακτικές εφαρμογές του θεωρήματος των αναλογιών» και «Θα λύσω μιλήσιους και η μέτρηση του ύψους της πυραμίδας» από το αποθετήριο του εικονιδίου με τη φιγούρα του Θαλή, στοχεύοντα τη διαδραστική αφίσα. Ανοιχνεύουμε στην τάξη προαπαιτούμενε γνώσει και στη συνέχεια ανοίγουμε από το αποθετήριο για επεξεργασία το αρχείο δυναμική γεωμετρία GeoGebra. Ταυτόχρονα, ζητάμε από τους μαθητές να συμπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας που κάποια από τα ερωτήματά του βασίζονται στο δυναμικό σχήμα του αρχείου GeoGebra. Τα ερωτήματα αυτά καθοδηγούν τους μαθητές στη διατύπωση του θεωρήματος Θαλή, καθώς και στη διαπίστωση ότι αυτό είναι χρήσιμο στην έβρεση των λόγων των πλευρών των τριγώνων αβγ και αδγ, όπου τυχαίο δ σημείο της αβ με δε -ε παράλληλη στη βγ. Τέλος, αναθέτουμε τις παρακάτω εργασίες για το σπίτι. Online άσκηση από το εικονίδιο ασκήσεις που βρίσκεται στη φιγούρα του θαλή της διαδραστικής αφήσας AR για την αξιολόγηση των μαθητών. Μετά την ολοκλήρωση των απαντήσεων στα ερωτήματα της άσκησης, οι απαντήσεις έρχονται αυτόματα στο email μας. Παρακολούθηση βίντεο σχετικού με τη ζωή και το έργο του Θαλή από το εικονίδιο βίντεο που βρίσκεται στη φιγούρα του Θαλή της διαδραστικής αφήσας AR ή ακρόαση του ηχητικού αρχείου που υπάρχει στο εικονίδιο αφήγηση. Παρακολούθησε το βίντεο «Ημέρα των μαθηματικών» που βρίσκεται στο εικονίδιο Βαλίτσα Γυμνάσιο Κρεμαστής Ρόδου, στοχεύοντας την εικόνα γιου της διαδραστικής αφήσας. Οι μαθητές έχοντας παρακολουθήσει στο συγκεκριμένο βίντεο τρεις μεθόδους υπολογισμού του ιστού της σημαίας στο προάβλιο του σχολείου, στη συνέχεια απολογίζουν το ύψος ενός δέντρου ή ενός φανοστάτη στο περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού τους. Οδηγίες χρήσης της διαδραστικής αφήσας με επαυξημένη πραγματικότητα, μαθηματική περιπλάνηση στο πι και φι, συσκευών βασισμένη στην αναγνώριση εικόνας πρέπει να διαθέτουμε κάποια φορητή συσκευή, smartphone, tablet, Android ή iOS, με σύνδεση στο διαδίκτυο. Ενοροποιούμε τη σύνδεση στο διαδίκτυο και κατεβάζουμε την εφαρμογή Blipar στη φορητή συσκευή, κάνοντας download δωρεάν από το Play Store ή το App Store. Ανοίγουμε την εφαρμογή Blipar, πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις, δηλαδή στο γραναζάκι που βρίσκεται πάνω αριστερά στην οθόνη, και εισάγουμε τον δοκιμαστικό κωδικό πυφή 25. Στοχεύουμε με την κάμερα της συσκευής, Tap to Scan, στο σκίτσο του μαθηματικού που θέλουμε να αναγνωριστεί, από την αφίσα εκτυπωμένη ή ανοιχτή στον υπολογιστή μας. Μόλις αναγνωριστεί η εικόνα, εμφανίζονται τα διαδραστικά εικονίδια και δεν χρειαζόμαστε πλέον την αφίσα. Επιλέγουμε όποιο εικονίδιο επιθυμούμε, αφήγηση, βίντεο, ασκήσεις, αποθετήριο, για να ανακτήσουμε τις ανάλογες πληροφορίες και για να αλληλοεπιδράσουμε με το υλικό της αφίσας. Στο σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον, η χρήση των κινητών συσκευών, όπως φαίνεται και μέσω της συγκεκριμένη εκπαιδευτικής δράσης, είναι μια καινοτομία που δεν στηρίζεται στους παραδοσιακούς ρόλους εκπαιδευτικού εκπαιδευόμενου. Η αναζήτηση πληροφορίας από τους μαθητές μπορεί εύκολα να εκτραπεί σε ένα περίπατο στο αχανές σύμπαν του διαδικτύου. Απ' την άλλη πλευρά, μέσα από δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια όπως η μαθηματική περιπλάνηση στο πι και με κατάλληλη διαμόρφωση οι μαθητές μπορούν να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον των κινητών συσκευών. Σε αυτό το σκεπτικό, είναι πολύ σημαντική η δημιουργία φύλων εργασία από του εκπαιδευτικού πριν τη χρήση των εφαρμογών τη διαδραστική αφήσα με AR στην τάξη. Ο σχεδιασμό εκπαιδευτικών εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με εκπαιδευτικού, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη και του παράγοντε αυτού, ανοίγοντα με αυτόν τον τρόπο νέου δρόμου για να μάθουν οι μαθητέ, αξιοποιώντα με ένα διαφορετικό τρόπο το κινητό του τηλέφωνο. Εν η εξέλιξη αυτή του e-learning και του m-learning στα σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδομένα είναι μάλλον αναπόφευκτη, οπότε σίγουρα θα πρέπει να προετοιμαστεί μέσω της κατάλληλης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ήταν τιμή και χαρά μας που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μας. Ευχαριστούμε πολύ.